θάλασσας. Το Άγιο Πατρίτα. Για πες μου. Έχει για Πασχαλινά. Έχει για το 25ο. Δημητρά, τα θέματα θα πει. Α, έχετε διάφορα θέματα σχολικά. Έχουμε και θέμα. Αλλά το μήνα. Το Φεβρουάριο δεν είναι το μήνα της απόκριας. Ναι. Το Μάρτιο. Εμείς τώρα ενημερώνω τους κυρίους δασκάλους ότι εμείς λειτουργούμε και σαν τυπογραφία. Οπότε μπορούμε να τυπώσουμε τις εφημερίδες σας, σας δίνουμε και κάρτα εδώ, δικιά μας, που μπορούμε να δώσουμε και προσφορές, δηλαδή να μας έχετε κατάλληλο, γιατί τυπώνουμε και εφημερίδες σχολείων. Και όλη η δουλειά, δηλαδή κανονικά. Άρα, ξέρετε να μου πείτε, ιδίως τη Δευτέρα, εντάξει, από τι έχει μία εφημερίδα. Αυτή είναι το Ολύμπιο Βήμα, είναι το σημερινό Ολύμπιο Βήμα. Για πες μου. Λέει κάποιες εκπομπές στην εκπομπές που θα βάλει. Εκπομπές. Βασικά, να σας πω εγώ, μία εφημερίδα έχει το βασικό του κύριο θέμα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα έχει διάφορες ειδήσεις. Τώρα τι ειδήσεις μπορούν να είναι αυτές. Για πείτε μου τι περιεχόμενα έχει, τι διαβάζετε. Αθλητικά. Αθλητικά θέματα. Οικονομικά. Οικονομικά θέματα. Πολύ ωραία. Πες το. Το ξέχασες, θα το θυμηθείς και θα μου το πεις. Για πες μου. Παιδικά θέματα. Παιδικά μια εφημερίδα δεν έχει, αλλά μια παιδική εφημερίδα μπορεί να έχει. Τι? Παιδικά θέματα. Μπορεί να έχει ανέκδοτα και σταυρόλεξα, άμα θεωρείτε παιδικά θέματα. Ειδήσεις φυσικά. Τώρα, για μια εφημερίδα όμως έχει και μικρές αγγελίες. Αχα, ναι. Ναι, όπως έχει εδώ. Οι οποίες λένε, νοικιάζονται, πολλούνται, ζητούν εργασία, διάφορα. Αλλά και κάτι ακόμη, και αυτά είναι έσοδα, και κάτι ακόμη που τα βλέπετε και εδώ κάτω, ας πούμε εδώ. Είναι προτάσεις διαφημίσεις. Δηλαδή εσείς αργότερα όταν μεγαλώσετε και γίνετε επαγγελματίες και θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, μπορείτε να βάλετε στην εφημερίδα μια διαφήμιση για να το κάνετε γνωστό. Λοιπόν, από αυτό το κομμάτι νομίζω τελειώσαμε και ήσασταν καλά ενημερωμένοι.